Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, με τη Διεύθυνση Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάχρος και την κυρία Λιάννα Κονιάλη. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, καθώς ξεκινά σύντομα η υλοποίηση του έργου του νέου νοσοκομείου της Κομωτινής. Καλησπέρα σας, κυρία Κονιάλη. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Άκουα και την προηγούμενη συνέντευξη για την Αλεξανδρούπολη. Πριν μιλήσουμε για την Κομωτινή, να πω ότι και η Αλεξανδρούπολη κατέχει έτσι μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας, σαν ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχει αποτελέσει τον προπομπό μιας πολύ μεγάλης πρωτοβουλίας για ψυχική υγεία παιδιών και φήβων. Πρόσφατα έγινε και παράδοση εξοπλισμού PET-CT στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και πάντα ο κόσμος μας υποδέχεται έτσι με πολύ θέρμη και είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε και με την ιατρική κοινότητα και με τους νέους εκεί. Αυτό είναι αλήθεια και η προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όχι μόνο με το PET-CT, αλλά και με όλες τις προηγούμενες δωρεές που έχει κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έχει αλλάξει ουσιαστικά και τη λειτουργία, αλλά και την πρόσβαση των πολιτών προς το νοσοκομείο. Κυρία Κονιάλη, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το νοσοκομείο της Κομωτινής, είμαστε ένα βήμα πριν από την έναρξη των εργασιών, όπου και εκεί θα κατασκευαστεί ένα κτίριο σύγχρονο όπως χρειάζεται η πόλη. Ναι, πολύ σωστά. Είμαστε ένα βήμα πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών αυτών καθ' αυτών. Τον Αύγουστο ήμασταν στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε σαν Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σαν φορές υλοποίησης αυτών των έργων, τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία και με το ελληνικό δημόσιο. Έτσι, μιλάμε για δημόσια νοσοκομεία. Θα παραδοθούν στην ελληνική κοινωνία όταν ολοκληρωθούν, σε 3 χρόνια από τώρα. Οπότε η επανεκκίνηση της διαδικασίας κατασκευής έγινε τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου. Υπογράφηκε η σύμβαση, όπως προανέφερα, με τον όμιλο Άβαξ, που πλέον είναι και ο ανάδοχος τόσο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όσο και του νέου Γενικού Νοσοκομείου στη Θράκη και του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε και τους τελευταίους μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες για να είναι έτσι εφικτή η έναρξη των εργασιών αυτών καθ' αυτών. Μιλάμε για εξκαφές. Ναι. Θέλω να πω εντός του Νοεμβρίου. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί και οι πληροφορίες λένε ότι και η εταιρεία θέλει να το τρέξει και να ολοκληρώσει το έργο ίσως και νωρίτερα από την συμβατική υποχρέωση. Ήδη διοργανώνει μέρες καριέρας για την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο θα εργαστεί και θα είναι από την περιοχή, που και αυτό είναι σημαντικό, σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ανεργίας. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η ανοιχτή συζήτηση, γιατί δεν μιλάμε για εκδηλώσεις, μας αρέσει να χρησιμοποιούμε τον όρο συζήτηση, θα είναι η 6η κατά σειρά ανοιχτή συζήτηση με την τοπική κοινωνία της Κομωτινής. Πλέον αυτοί είναι οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι, αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Θράκης, είναι οι τελικοί χρήστες και ιδιοκτήτες των έργων αυτών καθ' αυτών. Οπότε μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κρατάμε ανοιχτό το διάλογο και την επικοινωνία. Δεν είναι μόνο χρέος και καθήκον μας, αλλά μέσω αυτής της ανοιχτής συμμετοχικής διαδικασίας έχουμε βοηθηθεί ώστε τα έργα αυτά καθ' αυτά να γίνουν καλύτερα. Έχουμε ενσωματώσει και προτάσεις από τον ίδιο τον κόσμο που έρχεται εκεί και μας λέει τις ανάγκες σε επίπεδο ιατρικών παροχών. Οπότε η επόμενη εκδήλωση που διοργανώνουμε θα λάβει χώρα αυτή την Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, στην Κομωτινή. Θα απευθύνει ένα χαιρετισμό ο πρόεδρος του διοικητικού μας συμβούλου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δηλαδή ο κύριος Ανδρέας Δρακόπουλος. Θα συμμετέχει ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος, υπουργός Υγείας, ως άμεση συνεργασία από πλευράς της ελληνικής πολιτείας, από το ελληνικό δημόσιο. Και θα είναι εκεί η κατασκευαστική εταιρεία, ο όμιλος Άβαξ, με το διαχειριστή του έργου Heal International, να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου, με τις κατασκευαστικές καινοτομίες. Και την επόμενη μέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, θα λάβουν χώρα τα Open Career Days. Mm-hmm. Σίγουρα είναι σημαντικό το θέμα της τελέχωσης να ενσωματώνει κριτήρια εντοπιότητας, χαρακτηριστικά εντοπιότητας, και μας είναι εξίσου σημαντικό να συνεχίζουμε το διάλογο και την επαφή τόσο με την τοπική ιατρική κοινότητα, αλλά όσο και με τους κατοίκους της περιοχής, τόσο της Κομωτινής, όσο και ευρύτερα της Θράκης. Κυρία Κονιάλη, ξέρω ότι δεν είναι δικό σας το αντικείμενο, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο, με χαμηλό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αυτό που θα ήθελε η κάθε πόλη να έχει
για κτίριό της, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Τώρα, τα έργα αυτά, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, φέρουν την υπογραφή του αρχιτέκτονα Ρέντζο Πιάνο. Είναι ο αρχιτέκτονας που σχεδίωσε και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα, το αρχιτεκτονικό γραφείο Ρέντζο Πιάνο Building Workshop, σε συνεργασία με την Betaplan. Εδώ κοινό όραμα του αρχιτέκτονα με τον οποίο έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε είναι τα νοσοκομεία αυτά, όχι μόνο να αποτελέσουν πόλο για την Βόρεια Ελλάδα, για την τοπική κοινωνία, για την Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για τη χώρα μας γενικότερα, αλλά να ενσωματώνουν και προδιαγραφές οι οποίες θέτουν τον πύχη και σαν νοσοκομεία του μέλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ήδη αυτή η προσέγγιση ενσωματώνει γνωρίζουμε ότι βιώνουμε έτσι εποχή κλιματικής κρίσης. Δεν θα μπορούσαν αυτά τα νοσοκομεία να σχεδιάζονται χωρίς να έχουμε λάβει υπόψη αυτή την παραδοχή. Οπότε όχι μόνο στοχεύουμε σε μια διεθνή πιστοποίηση LEED Platinum ως κτίριο, αλλά μέσω της προσπάθειας αυτής προσπαθούμε να καινοτομήσουμε και έχει υπάρξει μια συνεργασία με το φορέα που δίνει αυτές τις πιστοποιήσεις, το US Green Building Council, έτσι ώστε τα νοσοκομεία αυτά να είναι τα πρώτα κτίρια παγκοσμίως που θα θέσουν και ένα σύστημα και θα καταφέρουν, ελπίζουμε, αυτή είναι η προσπάθεια όλων, μια πιστοποίηση για Carbon Zero Ready, δηλαδή μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Mm-hmm. Θα είναι νοσοκομείο, έχουμε έτσι, πολύ προνομιακή θέση, λίγο πιο έξω από την πόλη της Κωνσταντινής, να είναι μέσα στο πράσινο. Οπότε όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη αξία για τη δημιουργία του έργου, όπως και το γεγονός ότι είναι νοσοκομεία, τα οποία θα είναι έτσι, νοσοκομεία χτισμένα από ξύλο, θα φέρουν φερμανισμό με την ξυλία και τα λοιπά. Είναι έτσι, ένα δύσκολο εγχείρημα. Πιστεύουμε σε αυτό και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να το κάνουμε πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες μέρες να δούμε και την παρουσίαση και τη συζήτηση η οποία θα γίνει την Τετάρτη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βέβαια η τοπική κοινωνία της Θράκης με αγωνία περιμένει να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί σε χρήση στους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα κάνουμε πολύ μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά πίσω στο δελτίο μας.